Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα και στον κύριο Μόσχο. Και να ξεκινήσουμε, καλησπέρα, καλησπέρα. Και να ξεκινήσουμε με τη Δήμητρα, όπου εκεί είναι το ενδιαφέρον τώρα, στη Θεσσαλονίκη, η Αγρότικα. Έλα, Δήμητρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Οι αγρότες πέρασαν εδώ μπροστά. Βλέπουμε, και τα πρώτα, βλέπουμε και τα πλάνα, έτσι. Τα πλάνα. Αυτό ακριβώς. Πέρασαν από, από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, από την διοικητική, τα γραφεία δηλαδή της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και κατευθύνθηκαν σειρά-σειρά με πάρα πολύ μεγάλη τάξη προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τουλάχιστον 300 τρακτέρ αναμένεται να πιάσουν τη θέση τους για όλες τις μέρες που διαρκεί η Αγρότικα, η 30η Αγρότικα, να το πούμε και αυτό, στο νότιο τόξο της Δέθχελ Expo, της έκτασης της, του συνεδριακού φορέα της Θεσσαλονίκης, και βεβαίως μαζί με τους αγρότες έχουν συνταχθεί και οι μελισσοπαραγωγοί, και οι οποίοι επίσης έχουν τα δικά τους αιτήματα σχετικά με το πώς εφαρμόζονται με το βασικό θέμα της ελληνοποίησης. Βεβαίως να πούμε ότι εκτός από τη Μακεδονία, στην οποία και τη Θεσσαλονίκη που χτυπάει η καρδιά των αγροτών, είναι και στις Βρυξέλλες που έχουμε αντίστοιχες διαμαρτυρίες από τους συναδέλφους, οι οποίοι ακριβώς διεκδικούν την ενίσχυσή τους και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Για να πάμε στον Κώστα. Κώστα, τι λένε τα μπλόκα στη Δυτική Μακεδονία? Νομίζω ότι εδώ το κλίμα που σας μεταφέρω είναι ότι κλιμακώνουν. Θα μας τα πει καλύτερα ο κύριος Μόσχος, ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Συνετροφίας. Κλιμακώνουν και μάλιστα αύριο ετοιμάζουν ακόμα και πορεία με τρακτέρ και δράσεις όπου υπάρχουν μπλόκα. Θυμίζω ότι τα μπλόκα στη Δυτική Μακεδονία είναι 6 στον αριθμό. Είναι στη Φλόρινα, στο Αμίντεο, στην Τολεμαΐδα, στην Κοζάνη, στα Γρεβενά και στην Καστοριά. Και βεβαίως αυτό που επίσης έχει το νόημά του να πούμε είναι ότι οι αγρότες εμφανίζονται, και επειδή το κάνουμε αυτό το ρεπορτάζ χρόνια και καταγράφουμε τις κινητοποιήσεις των αγροτών, εμφανίζονται περισσότερο από ποτέ αποφασισμένοι. Γιατί όπως λένε υπάρχει απώλεια εισοδήματος και ουσιαστικά δεν υπάρχει αισιόδοξη επόμενη μέρα. Βλέπουν τα πράγματα απαισιόδοξα για το όσα συμβαίνουν για αυτούς, κυρίως στις αποφάσεις που έρχονται από τις Βρυξέλλες και που εφαρμόζονται και στην χώρα μας. Ναι, το αυξημένο κόστος παραγωγής είναι το κορυφαίο. Βλέπουμε και τα πλάνα από την Καστοριά που μας έστειλε πριν από λίγο ο Κώστας. Ναι, εδώ στην παραλίμνια έτσι, ζώνη το πόσο μετάξει, με πόσο μετάξει είναι παραταταγμένα τα τρακτέρ των αγροτών μας, όπως είπε, ναι, και η Δήμητρα, και μετάξει μπήκαν και στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Και ωραία. Σημειωτέων δεν είναι στο οδόστρωμα. Είναι εκτός δρόμου, δεν ενοχλούν το κοινωνικό σύνολο, κάτι που δεν συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, ζητούν και στέλνουν το μήνυμα στους υπόλοιπους πολίτες ότι αυτός ο αγώνας δεν είναι μόνο των αγροτών. Είναι αυτό που λέμε εδώ και μέρες από την εκπομπή. Καλησπέρα, κύριε Μόσχο, και πάλι. Για πείτε μας, τι γίνεται με τον αγώνα? Έχουμε κάποια νέα, κάποιες επαφές, συζητήσεις που βρίσκονται? Τι θα γίνει από εδώ και πέρα? Για πείτε μας. Κοιτάξτε να δείτε. Ακούμε διάφορα. Ακούμε όλες αυτές τις μέρες διάφορα μέτρα τα οποία εξαγγέλλονται και μάλιστα έχουν μπει και σε μια λογική από μεριάς της κυβέρνησης, ουσιαστικά στο τρυπάκι της διάσπασης του κοινού αγώνα, ο οποίος είναι σχεδόν πανελλαδικός, και βρισκόμαστε εμείς έτσι κι αλλιώς σε ένα συντονισμό πανελλαδικά για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Εξαγγέλλονται κάποια μέτρα, αλλά στην ουσία είναι μέτρα τα οποία αφορούν τους συναδέλφους μας οι οποίοι είναι στη Θεσσαλία, και καλώς γίνονται και εξαγγέλλονται, και έπρεπε να έχουν εξαγγελθεί ακόμα πιο μπροστά αυτά και πολλά περισσότερα που τα έχουμε πει όλο αυτό το διάστημα. Από εκεί και πέρα όμως, για τα συγκεκριμένα αυτά ζητήματα που βάζουμε εμείς για το κόστος παραγωγής, ουσιαστικά ακούμε μια αριστολογία. Ναι, θα συζητήσουμε ξανά για το πετρέλαιο. Ναι, θα τα πούμε. Ναι, θα τα κάνουμε. Ναι, θα τα δούμε. Ένα απλό θα σας πω, κύριε Καρυπίδη, και να το θυμάστε. Ο Γερμανός βγήκε γιατί έχασε 600 ευρώ. Δηλαδή, στα 10 χιλιάρικα που είχε κοστολόγιο στο πετρέλαιο, έπαιρνε επιστροφή 3 χιλιάρικα. Έχασε τα 600 ευρώ και βγήκε στον δρόμο. Εμείς για τα 10 χιλιάρικα τα προηγούμενα χρόνια που μας επιδοτήσανε, για το πετρέλαιο μόνο, πήραμε 164 ευρώ. Για αυτές τις διαφορές μιλάμε. Γι' αυτό το κόστος. Δηλαδή, ο Γερμανός έπαιρνε πετρέλαιο 60 λεπτά και εγώ παίρνω ένα 80. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε σε αυτές τις λογικές. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να εξαγγέλνονται μέτρα, για παράδειγμα, για το αγροτικό ρεύμα, και να εξαγγέλνονται μέτρα μόνο για τις πληγείς περιοχές. Και να μην ξανακούσουμε αν ισχύει έτσι όπως το περιγράφεται και έτσι είναι, γιατί αυτό λέει και το ρεπορτάζ που είχαμε και από τη Γερμανία κτλ. Τότε να μην τολμήσει κάποιος να λέει ότι προσπαθούμε να κάνουμε την
αγροτική μας οικονομία ανταγωνιστική. Διότι εν και γενέση είστε μη ανταγωνιστική μόνο από το πετρέλαιο, έναντι των συναδέλφων σας. Κύριε Καρυπίδη, τα τρακτέρ που μπήκαν σήμερα στις Βρυξέλλες είναι από τους ανεξάρτητους αγροτικούς συλλόγους από όλη την Ευρώπη στην οποία συμμετέχουμε. Εμείς έχουμε και δικό μας άνθρωπο που είναι σήμερα στις Βρυξέλλες. Αυτή τη στιγμή δηλαδή η απόφαση πάρθηκε προχτές λόγω του συνόδου και μπήκε μια απόφαση το τι ακριβώς θα γίνει και πώς ακριβώς θα πιέσουμε σε όλα αυτά τα οποία γίνονται για μας χωρίς εμάς. Έτσι, και επιλέξαμε να γίνει και αυτό στις Βρυξέλλες γιατί νομίζουμε ότι θα βοηθούσε έτσι κι αλλιώς. Και νομίζω ότι βοηθάει. Τώρα, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, το δείξαμε και χθες, να μιλάει στο Sky και να λέει τα πρώτα χρήματα και 6 έως 10.000 ευρώ για τους συναδέλφους σας. Μόνο για τις πληγές σας. Ναι, για τους συναδέλφους σας, για τον εξοπλισμό που καταστράφηκε στη Θεσσαλία. Από εκεί και μετά είπε και άφησε να νοηθεί, αλλά και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχουμε την πληροφόρηση, ότι ό,τι θα λεχθεί στην Αγρότικα. Ήταν μια αντιπροσωπεία χθες στην Αθήνα που συναντήθηκε με το Υπουργείο. Μας τα έλεγε και ο Κώστας, μας τα έλεγαν και από τα γραβένα. Γυρίσαν μάδια χέρια, δεν είναι Κώστα? Υπήρξε κάτι θετικό από εκεί, βγήκε κάτι? Όχι. Δεν βγήκε. Ήταν υποσχέσεις και ουσιαστικά όποιες ανακοινώσεις θα γίνουν στην Αγρότικα. Ωραία. Το ενδιαφέρον λοιπόν είναι η Αγρότικα. Τι αναμένετε εσείς τώρα από την Αγρότικα να ακούσετε? Για να δούμε τι ενημέρωση έχει και η Δήμητρα αν έχει από τη Θεσσαλονίκη γι' αυτό. Τι αναμένετε να ακούσετε? Εγώ τουλάχιστον από τις πληροφορίες και από τις κουβέντες που κάνω και με ορισμένους ανθρώπους που είναι κοντά, υποτίθεται, στο Υπουργείο Γεωργίας, μέχρι στιγμής δεν έχω κάτι συγκεκριμένο που να έλεγα ότι αυτό θα βοηθήσει σε μια διαδικασία. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε να δείτε. Προσπαθούν πάλι να μας βάζουν την καραμέλα στην τσέπη που λέγανε οι παππούδες μας. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Είναι αυτό που είπε πριν εδώ ο κύριος Μαυρίδης, ότι εμείς πια εκεί που έχει φτάσει η ιστορία έχουμε μια αύξηση του κόστου παραγωγής 30%. Έχουμε χάσει από τις επιδοτήσεις το 50% που είναι το 17% του εισοδήματός μας. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Έτσι. Απ' την άλλη μεριά έχεις μια εσχροκέρδεια η οποία είναι στα ύψη. Δηλαδή, εμείς παράγουμε ένα προϊόν το οποίο έχει μια τιμή άφα και εντελώς ξαφνικά αυτό φτάνει στο ράφι με μια τιμή 4 φορές ή 3 φορές ή 2 φορές πάνω στην καλύτερη περίπτωση. Αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να συνεχιστούν. Ωραία. Εάν στην Αγρότικα δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά σας, έτσι όπως έχετε και την πληροφόρηση σας και την εκτίμηση, τη Δευτέρα μιλάμε ότι θα δυναμώσετε περισσότερο τον αγώνα σας. Ποια είναι τα επόμενα βήματά σας? Αυτό που έχω να σας πω σε επίπεδο πανελλαδικό είναι ότι υπάρχει ένα σχεδιασμό. Να βρεθούμε στην Νίκαια Τρίτη το πιο σίγουρο, σας το δίνω σαν πληροφορία. Αυτό θα αποφασιστεί και το Σάββατο που θα γίνει μεγάλη κινητοποίηση μπροστά στη βόρεια πύλη της έκθεσης. Μάλιστα. Εκεί θα ανακοινωθεί. Αυτός είναι ο σχεδιασμός. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και μέσα από αυτό που το βήμα που μας δίνεται να καλέσουμε όλους τους συναδέλφους να ενισχύσουν τα μπλόκα, γιατί πρέπει να καταλάβουν ότι κάτω από την πίεση κερδίζονται πράγματα και βλέπετε ότι κάτω από την πίεση κερδίζονται. Ναι. Όταν έβγαινε ο Υπουργός, για παράδειγμα, πριν από μια εβδομάδα και μας έλεγε ή δύο ότι είμαστε υποκινούμενοι, εντελώς ξαφνικά βγαίνει ο κ. Μητσοτάκης και λέει: έχουν δίκιο οι αγρότες. Ναι. Το ζήτημα δεν είναι να έχουμε δίκιο. Το ζήτημα είναι να το βρούμε. Ωραία. Άρα αντιλαμβάνομαι το Σάββατο. Σήμερα είναι... Ναι. Άρα αντιλαμβάνομαι το Σάββατο η Θεσσαλονίκη να είναι εκεί οι αγρότες, οι συνάδελφοί σας στην κινητοποίηση, να παραμείνουν κάποιοι και όσοι γίνεται περισσότερο να έρθουν στα μπλόκα, αναμένετε τι γίνεται την Κυριακή και αποφασίζετε την Τρίτη τι μέλη γενέστε. Αυτό είναι το, για να αυτό βγάλουμε και ειδήσεις. Αυτό σε επίπεδο πανελλαδικό. Ναι, τοπικά πότε θα αποφασίσετε? Τοπικά. Σε τοπικό επίπεδο υπάρχει το Περιφερειακό Συμβούλιο που θα γίνει σήμερα το απόγευμα. Ναι. Και επειδή έχετε μια εμπειρία και από το προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, εσείς γιατί ήσασταν και σε αυτό. Εμείς σε αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν πάμε πια να μας δώσει μόνο ένα ψήφισμα. Εντάξει. Έχουμε πάρει συγκεκριμένες θέσεις, θα πετύσουμε συγκεκριμένα πράγματα. Αυτό που θα πετύσουμε είναι τι είναι αυτό που μπορεί να λύσει η περιφέρεια, έργα υποδομής, τέτοια, τι μπορεί με ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Για τα δε υπόλοιπα, για παράδειγμα, μπορώ να σας πω, θα πρέπει να μπει μπροστά ο Περιφερειάρχης, ναι ή όχι, για τα ζητήματα που υπάρχουν στην περιοχή? Για μας, ναι. Αν θέλει να μπει, του κάνουμε και μια πρόταση να καλέσει βουλευτές, δημάρχους, αυτοδιοικητικούς, όλους σε μια μεγάλη αίθουσα στην περιφέρεια και να δεσμευτεί ο καθένας. Συμφωνεί με το αγροτικό πετρέλαιο. Να μας το πούνε εκεί. Να ξέρουμε και με ποιον έχουμε να κάνουμε τελικά. Να ξέρουμε ποιος είναι αυτός που μας βαράει στην πλάτη. Δηλαδή τα πράγματα είναι απλά, κύριε Καρυπίδη. Δεν μπορούμε να ξαναπάμε. Μας δώσαν ψήφισμα την άλλη φορά. Το θυμάστε πολύ καλά. Έγινε κάτι. Κύριε Μόσχο, μπορεί να συμφωνήσουμε, αλλά όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Και το θέμα είναι ποιος έχει την ισχυρή παρέμβαση εκεί που πρέπει και παίρνονται οι αποφάσεις. Εκεί αφήστε να το δούμε. Εγώ νομίζω ότι αφήστε η παρέμβαση να το δούμε τώρα. Λύνεται λοιπόν από τα κάτω. Όσο θα έχει κίνημα αγροτικό από τα κάτω, αυτό πρέπει να καταλάβουν οι συνάδελφοι και να βγουν, αλλά και ο υπόλοιπος κόσμος να έρθει και να συνταχθεί μαζί μας
τόσο περισσότερο αποτέλεσμα θα έχει. Αν δεν το πάρουμε χαμπάρι αυτό, δυστυχώς δεν λύνουμε τίποτα. Αυτό που λέτε είναι έτσι, να υπάρξει ένα ενιαίο μέτωπο για την ακρίβεια, γιατί δεν πάει άλλο έτσι. Θα πρέπει όλοι οι πολίτες να είναι εκεί να συμπαρασταθούν και οι σύλλογοι και οι εμπόροι μας, γιατί πλήττονται και αυτοί άμεσα και από την ακρίβεια και από εσάς που δεν έχετε εισόδημα πλέον να ψωνίσετε από τα μαγαζιά και να στηρίξετε την τοπική οικονομία. Δήμητρα, ποιες είναι οι κινήσεις που έχουμε στη Θεσσαλονίκη, να δώσουμε και κάποιες χρηστικές πληροφορίες να ξέρει ο κόσμος. Συγκεντρώνονται στη Χάνθ με πολύ μεγάλη, όπως είπαμε, τάξη και νομίζω ότι αυτό το οποίο θα πρέπει να τονίσουμε για να το συνδέσουμε και το εδώ και με όσα μας είπε ο κύριος Μόσος είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε όλοι το ότι αυτό το οποίο υπήρχε και στα πανώ σε διάφορα τρακτέρ που περάσανε, ότι χωρίς τους αγρότες δεν υπάρχει τροφή και, αυτό είναι ένα σύνθημα το οποίο λένε και εδώ στη Θεσσαλονίκη, λένε όμως και στα υπόλοιπα μπλόκα και στην Ευρώπη. No farmers, no food. Ναι. Αντί να πάρουμε διδάγματα από την πανδημία, το κάναμε χειρότερο. Έτσι. Αυτό ακριβώς. Συμφωνήσουμε απόλυτα. Ένα τελευταίο σχόλιο από τον κύριο Μόσκο και να κλείσουμε και να απελευθερώσουμε και τον Κώστα. Κώστα. Εγώ θα με την ευκαιρία που μου δίνετε από μεριά σας, ήθελα να καλέσω όλο τον κόσμο στα μπλόκα. Να έρθει όλος ο κόσμος να συζητήσουμε και να σχεδιάσουμε μαζί τι κάνουμε. Αυτό που πραγματικά έγινε τις μέρες αυτές, ότι κάποια πράγματα ήδη παίρνονται πίσω, κάποια πράγματα συζητιούνται, το τι θα κερδίσουμε θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή του κόσμου και από τις δικές μας αντιδράσεις, το πόσο μπορούμε να πιέσουμε. Όσο πιο πολλοί είμαστε, τόσο μεγαλύτερη είναι η πίεση, τόσο πιο πολλά καταλαβαίνουν. Να αφήσουν μια σειρά πράγματα που έχουν να κάνουν, κομματικές γραμμές, προσωπικά, μεταξύ μας θέματα και να έρθουν εδώ να βγούμε στον δρόμο, να διεκδικήσουμε αυτά που πραγματικά δικαιούμαστε, αν θέλουμε να μείνουμε στην περιοχή. Αν θέλουμε αυτή η περιοχή να μείνει ζωντανή, να μπορέσει να παράξει, αλλά να μείνει και τα παιδιά μας στα χωριά μας. Αυτό που ζούμε στα χωριά πραγματικά είναι εγκατάλειψη και νομίζω το ζει όλη η Δυτική Μακεδονία και σχεδόν όλη η Βόρεια Ελλάδα. Είναι σοβαρό το ζήτημα, έτσι πρέπει να το δούμε και έτσι πρέπει να έρθουμε όλοι και εδώ να αποφασίσουμε, να συναποφασίσουμε μαζί όλοι τι κάνουμε και πώς προχωράμε. Κώστα, κάτι τελευταίο έχεις από Καστόρια. Αυτό που από το ρεπορτάζ θέλω να πω είναι εδώ και μία εβδομάδα περιδιαβαίνουμε τα μπλόκα της Δυτικής Μακεδονίας και θέλω να σημειώσω το εξής, ότι μιλώντας με τους αγρότες διαπιστώνει κανείς, επειδή κάναμε και ερωτήσεις δεύτερες, διαπιστώνει κανείς ότι περίπου το 65%, αυτό είναι και αποτέλεσμα έρευνας πανελλαδικής, είναι κομματικά προσανατολισμένοι στο κόμμα της κυβερνώσης παράταξης, της Νέας Δημοκρατίας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα και δεν έχει να κάνει με τις κομματικές διαχωριστικές γραμμές, αλλά οι αγρότες, το πρόβλημά τους τους έχει ενώσει και είναι όλοι στο δρόμο. Και επίσης αυτό που επίσης διαπιστώνω και το είπε και ο κύριος Μόσχος, είναι ότι η αγρότικα δεν είναι το τέλος των κινητοποιήσεων. Μάλλον είναι ένα σκαλοπάτι προς την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Μάλιστα. Έτσι ακριβώς. Να δούμε μια εικόνα full screen από την όμορφη Καστοριά μας, έτσι ώστε οι Δήμητρα και οι τηλεθεατές μας που μας παρακολουθούν σε όλη την Βόρεια Ελλάδα να δουν ότι η Καστοριά δεν είναι μόνο η Καστοριά της ομορφιάς, αλλά και η Καστοριά των αγώνων. Έτσι. Να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Μόσχο, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Δήμητρα, βλέπεις ομορφιές? Βλέπω. Λοιπόν, ευχαριστώ τον κύριο Μόσχο. Αφήνουμε τον Κώστα να συνεχίσει το ρεπορτάζ. Πάμε εμείς όμως να δώσουμε συνολικά το ρεπορτάζ από τις κινητοποιήσεις που έχουμε στη Βόρεια Ελλάδα των αγροτών μας. Καλησπέρα. Είμαστε από τις Σέρες. Δώσαμε δυναμικό παρόν για τη σημερινή κινητοποίηση. Καταλαβαίνετε ότι ο αριθμός τρακτέρ που συμμετέχει είναι μεγάλος, όπως εξίσου και τα προβλήματα. Είμαστε εδώ για να διαδηλώσουμε και απαιτούμε αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο, όπως υπάρχει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Δεν γίνεται, είναι αντιαναπτυξιακού χαρακτήρα να καλλιεργούμε με τιμή κίνησης. Δεύτερον, τα λοιπάσματα, εφόδια, όλα είναι υψηλά. Τρίτον, δεν υπάρχει σοβαρή πολιτική εδώ και δεκαετίες στον αγροτικό χώρο. Έτσι σε μια συμβολική κατάληψη και κινητοποίηση στη γιορτή της αγροτιάς που είναι η αγρότικα, ούτως ή άλλως και αυτοί που είναι μέσα ως εκθέτες έχουν να κάνουν με εμάς. Περνάει την πιο κρίσιμη καμπή του αγροτικού τομέα και γενικά όλη η τάξη του πρωτογενούς. Για αυτό το λόγο βλέπετε και αυτή την πασπερημία όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, όπου όλοι διαμαρτύρονται με ένα και μόνο λόγο, το να αφήσουν τον κόσμο να παράγει, το να είναι βιώσιμος και να υπάρχει συνέχεια και στη διατροφική αλυσίδα αλλά και στην πρωτογενή παραγωγή. Νομίζω ότι έχουμε περισσότερα από κάθε άλλη φορά τρακτέρ, που σημαίνει ότι οι αγρότες αντιλήφθηκαν ότι το πράγμα δεν πάει άλλο.
Έτσι ακριβώς είναι. Πλέον έχουν αρχίσει όλοι να αντιλαμβάνονται την κατάσταση και κάθε μέρα που εξηγούμε στους συναδέλφους τα νέα μέτρα και τη νέα ΚΑΠ, γιατί ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα, κάθε μέρα έρχονται και περισσότεροι και εδώ, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη, γιατί πλέον ο συντονισμός είναι πανευρωπαϊκός, τουλάχιστον από τη δικιά μας τη μεριά, γιατί συμμετέχουμε στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων. Τώρα, είναι τέρμα των κινητοποιήσεων ή αγροτικά, ή θα σταλεί μήνυμα και οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται? Όχι, αυτή είναι η αρχή. Αυτή είναι η αρχή. Δεν έχουν καταλάβει τι γίνεται, ούτε η κυβέρνηση, ούτε ο κόσμος έχει καταλάβει τι γίνεται. Ο σχεδιασμός της νέας ΚΑΠ προϋποθέτει μείωση 35% της αγροτικής παραγωγής και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Που σημαίνει ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή οι πραγματικοί αγρότες είμαστε 3-4%, πρέπει να μείνουμε 0,5%. 250.000 άνθρωποι πρέπει να φύγουν από το επάγγελμα. Και αν αναλογιστούμε ότι στην Ελλάδα το 37,8% του εισοδήματός μας πηγαίνει στο φαγητό, φανταστείτε ότι για να είμαστε βιώσιμοι εμείς πρέπει να πουλήσουμε 70% πάνω. Καταλαβαίνετε πόσο θα φτάσει το φαΐ άμα αυξηθεί συν 70%. Πόσο θα χάσει ο μέσος Έλληνας πολίτης από το εισόδημά του μόνο και μόνο για να μπορεί να τραφεί. Γι' αυτό το λόγο θέλουμε όλο τον κόσμο δίπλα μας και πρέπει να καταλάβουν όλοι ένα πράγμα. Τρεις φορές την ημέρα χρειάζονται έναν αγρότη. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Τέσσερις θα πω, γιατί πρέπει και να ντυθούν. Δεν ξέρω πότε θα χρειαστούν πολιτικό, δεν ξέρω πότε θα χρειαστούν γιατρό. Μία φορά θα χρειαστούν σίγουρα παπά. Και αυτή τη φορά θα χρειαστεί παπά και κυβέρνηση, έτσι όπως πάει. Γιατί η κατάσταση έχει ξεφύγει και δεν βλέπουμε ούτε δεσμεύσεις ούτε μέτρα. Σήμερα λοιπόν, επειδή το βράδυ έχουμε περιφερειακό συμβούλιο στις 6 ώρα, σήμερα θα κριθεί τι αντίπεινα θα υπάρχουν αύριο από τις δηλώσεις και τις δεσμεύσεις του Περιφερειάρχη. Από αυτά που θα ζητήσουμε. Αν δεν δεσμευτεί ο Περιφερειάρχης αυτά που θα ζητήσουμε, από αύριο ξεκινάει η κλιμάκωση και τα αντίπεινα. Νέος άνθρωπος το 2014. Απογοήτευση. Μεγάλη. Έχω ξεκινήσει το 2014 σαν νέος αγρότης. Κάθε χρόνο πάμε χειρότερα. Το κόστος παραγωγής μας έχει ξεντώσει. Η καινούργια ΚΑΠ μας διώχνει από το μέρος μας, από το που γεννηθήκαμε, από το που θέλουμε να δουλέψουμε. Ζούμε σε μια περιοχή που οι νέοι έχουν φύγει. Οι μόνοι που έχουν μείνει εδώ πέρα λόγω ότι έχουν μπλέξει με τον πρωτογενή τομέα. Σχεδιάζεται κλιμάκωση. Η κλιμάκωση. Μαθαίνουμε μετά το Περιφερειακό Συμβούλιο το βράδυ, αύριο θα έχουμε πορεία. Θα υποθούν πολλά σήμερα, θα εξαρτηθούν πολλά σήμερα από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Οι νέοι είμαστε μπροστά. Είτε θέλετε είτε όχι. Αγωνιζόμαστε για εμάς, αγωνιζόμαστε για τον καταναλωτή, αγωνιζόμαστε για όλο τον κόσμο. Ποιο είναι το μήνυμα που στέλνουμε στο κοινωνικό σύνολο? Γιατί βλέπουμε μια διαφορετική κινητοποίηση από τις άλλες χρονιές. Δεν έχουμε κλεισίματα δρόμου, δεν έχουμε παρεμπόδιση του κοινωνικού συνόλου. Τους θέλουμε όλους μαζί μας. Δεν θέλουμε να ενοχλήσουμε κανέναν. Αλλά κάποια στιγμή μπορεί να γίνει και αυτό. Καλλιεργείται σιτηρά. Σιτηρών. Πώς είναι η κατάσταση στα σιτηρά? Δραματική. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το κόστος παραγωγής είναι δυσβάσταχτο. Καύσιμα, ενέργεια, χαμηλή τιμή, την ίδια ώρα όμως εμείς τρώμε πιο ακριβό ψωμί. Ναι, αυτό συμβαίνει, ότι ο καταναλωτής πληρώνει το ψωμί πάρα πολύ ακριβά, ενώ εμείς πουλάμε πάρα πολύ φθηνά το στάρι. Τι πρέπει να γίνει, δηλαδή αν είχατε εδώ ένα βουλευτή, την τοπική, την κυβερνητική βουλεύτρια, τι θα της λέγατε, τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να παρεύουν, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εδώ ένας παραγωγός σαν εμένα, ας πούμε, που έχει προβληματίζεται πολύ, φαντάζομαι οι άλλοι παραγωγοί που είναι σε πιο δύσκολη θέση, σε τι κατάσταση βρίσκονται. Τα παιδιά φεύγουν, δεν θέλουν να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα? Όχι, ο γιος μου θέλει να ασχοληθεί, αλλά προβληματίζεται πολύ.